συνεχίσουμε να το βλέπουμε καλησπερίζοντας τον κύριο Στυλιαρά που κόπηκε από τους πίνακες, αποτελεί παρελθόν, πρέπει να κρεμάσει τη σφυρίξα του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Θαμαέλη, σε εσάς και στους εκλεκτούς προσεκτισμένους σας και στους τηλεθεατές σας. Εμείς οφείλουμε τη διευκρίνηση αυτή και απέναντι στο πρόσωπό σας και απέναντι στις επιλογές του κυρίου Περέιρα, διότι εδώ το βίντεο μιλάει μόνο του. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επικοινωνήσατε μαζί μου. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση στη δικιά σας εκπομπή, γιατί έχει μεγάλη τηλεθέαση και γνωρίζω τον προσωπικό αγώνα που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, εσείς μέσω της εκπομπής σας για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κύριε Θωμαίδη, αυτή τη στιγμή θεωρείται στη φύλαθλη κοινή γνώμη ένα ερώτημα για το ποιος είχε την ευθύνη της ακύρωσης του γκολ που πέτυχε ο ποδοσφαιριστής Βαρέλα στο ΜΑΤΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα 11 του 18. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχα οριστεί ως τέταρτος διαιτητής, πρακτικά που σημαίνει ότι εγώ ήμουν σε μια απόσταση 70 μέτρα από την επίμαχη φάση. Με ακούτε κύριε Θωμαίδη, έτσι? Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Και γιατί καρατομήσαν εσάς και όχι τον κύριο Κομίνη, για παράδειγμα? Ναι, εγώ ήθελα να κάνω την παρέμβαση αυτή, επειδή κάποιοι έχουν αναγκάγει σε επιστήμη το να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Έφτασε λοιπόν η ώρα να αποκατασταθεί η αλήθεια για να μάθει η φύλαθλη κοινή γνώμη τι έχει γίνει στην επίμαχη φάση. Η αποκατάσταση της αλήθειας έχει να κάνει με το εξής, κύριε Θωμαίδη. Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό, έντυπα και ηλεκτρονικά, αναφέρουν ψευδώς ότι τον γκολ ακυρώθηκε με δική μου παρέμβαση. Έχω να σας δηλώσω και να σας πω ότι ουδέποτε μίλησα και ουδέποτε συμμετείχα σε μια φάση η οποία έλαβε χώρα 70 μέτρα μακριά από μένα, στην οποία ακόμα και οι αρμόδιοι δεν έχουν αποφανθεί. Δεν είμαι στα καθήκοντά μου να εκφέρω άποψη, ακόμα και αν μου ζητηθεί σε μια φάση offside. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο βίντεο από τη συνδρομητική τηλεόραση της Νόβας. Τα βλέπουμε. Παράγοντα... Αυτά είναι που βλέπουμε. Αυτά που βλέπουμε. Ναι, με τον παράγοντα της ΑΕΚ, κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος έρχεται να μου διαμαρτυρηθεί άμεσα με το που έγινε η φάση προς το μέρος μου. Και εγώ, όπως φαίνεται από το βίντεο, όταν με ρωτάει, το απαντάω πάνω στη ρήμη του λόγου. Τι να σου πω εγώ από εδώ, ρε Νίκο, στα 70 μέτρα. Έτσι, πάνω στη ρήμη του λόγου, το απάντησα αυτό, φαίνεται κιόλας ξεκάθαρα. Αμέσως στο επόμενο βίντεο, αν κοιτάξετε και δείτε, κύριε Θωμαίδη, έρχονται ο κύριος Μίκελ, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Πέλκας, και πάλι με τον ίδιο τρόπο τους εξηγώ, δείχνοντας με τα χέρια μου από εδώ που είμαι, κύριε Πέλκα και κύριε Μίκελ, τι μπορώ να δω εγώ εκεί πέρα, σου λέω. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν υποδείξατε οτιδήποτε στον κύριο Κομίνη για αυτή τη φάση, την κρίσιμη φάση που τόσο πολύ συζητήθηκε. Αφού δεν υποδείξατε, γιατί φύγατε εσείς από τους πίνακες και όχι ο κ. Κομίνης, κατά τη γνώμη σας? Θεωρώ ότι ο κ. Περέιρα, που εκτιμώ και μου έδωσε τις ευκαιρίες, έκανε μια ηλικιακή ανανέωση σε όλους τους πίνακες, σε όλες τις ενώσεις. Οπότε ήταν αναγκαίο και εγώ, τώρα βαδίζοντας στα 43, να εξεκουραστώ, έτσι, να αποκατασταθώ. Όταν πήγατε στα αποδυτήρια, κ. Στυλιαρά, δεν σας ρώτησε ο κ. Κομίνης ποια είναι η γνώμη σας για τη φάση? Όταν μπήκατε στα αποδυτήρια. Να συνεχίσω λίγο, κύριε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, παρακαλώ. Προκαλώ οποιοδήποτε μπορεί να αποδείξει το αντίθετο να το κάνει. Εγώ είμαι εδώ. Γιατί στα ΜΜΕ αυτές τις μέρες δίνουν και παίρνουν οι φήμες ότι εγώ έχω ακυρώσει τον γκολ. Κλείνοντας, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι όσα χρόνια αγωνιζόμουν από τη μικρότερη κατηγορία μέχρι τη μεγαλύτερη κατηγορία, είχα το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη των λαθών που έκανα. Το ίδιο θα έκανα και τώρα. Αλλά εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά εδώ δεν είναι δυνατόν εγώ να σηκώσω ένα φορτίο που δεν μου αναλογεί. Είναι δυνατόν εγώ πάλι από τα 70 μέτρα να ξέρω τι έχει γίνει σε μια περιοχή που είναι 22 ποδοσφαιριστές εκείνη τη χρονική στιγμή? Θα μπορούσα... Εγώ δεν θα έκανα αυτή την παρέμβαση. Άρα κύριε Στυλιαρά, εγώ θέλω να είμαι σαφής. Άρα ούτε στα αποδυτήρια είπατε οτιδήποτε στον κύριο Κομίνη για τον γκολ, για τη φάση? Όχι, δεν είχα καμία συμμετοχή, κύριε Θωμαίδη. Ποτέ. Αυτό το αποφάσισαν ο κύριος Κομίνης και ο κύριος Ποντίκης, λέτε? Ναι. Η δύο αρμόδια για την έκβαση της φάσης είναι ότι ο διευθυντής με τον Β' βοηθό, ο οποίος, αν με ρωτήσετε, τους εκτιμώ και τους απάντασα και τους τιμώ. Έχετε γνώμη πλέον για τη φάση που την έχουμε δει τόσες φορές? Κύριε Θωμαίδη, εδώ δεν έχουν αποφανθεί οι αρμόδιοι ακόμα για αυτή τη φάση. Μπορώ εγώ να έχω... Πάντως... Δεν θα έκανα αυτή την παρέμβαση απόψε, αλλά επειδή μερικές φορές η σιωπή εκλαμβάνει την αμία και έπρεπε να αποκαταστήσω την αλήθεια. Μα νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να μιλάνε. Εγώ είμαι υπέρ του να μιλάνε οι διαιτητές και να διευκρινίζουν κάποια πράγματα όταν πρόκειται, όταν θεωρούν ότι φύγεται η τιμή τους, η υπόλοιψή τους, ενδεχομένως και η κοινή λογική, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιαρά, για την παρέμβαση. Κύριε Θωμαίδη, δοθείς της ευκαιρίας.